Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, τώρα σαν να γνωριζόμαστε, είναι όλοι ένας-ένας. Αυτό με τα παράθυρα στις τηλεοράσεις και κάθε βράδυ στα σπίτια σας είμαι. Και αισθάνομαι και εγώ έτσι, δηλαδή όταν βρισκόμαστε με τον κόσμο, σαν να γνωριζόμαστε, γιατί είμαστε στο ίδιο τηγάνι. Συνταξιούχοι, αγρότες, εργάτες, άνθρωποι που με το χέρι έτσι βγάζουμε το ψωμί. Και βγαίνει, δεν βγαίνει. Μας κατάφτανε με βγαίνει. Λοιπόν, ξεκίνησε ο αγώνας. Ξεκίνησαν εμείς ακόμα. Δεν σταματήσαμε και ποτέ βέβαια, αλλά τώρα, μια που είναι οι εκλογές για την Ευρωβουλή, για την περιφέρεια και για τους Δήμους. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε παπατζήρες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, ακόμα και όταν ήξερε ότι θα μειωθεί η δύναμή του στις προηγούμενες εκλογές, δεν έκανε πίσω να κάνει καραγκιουζλίκη. Δεν είπε ψέματα στο λαό. Σταθερά, αταλάντευτα, προσπάθησε να πει την αλήθεια στο λαό και βέβαια αυτό το πληρώσαμε με μείωση του εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι δεν είναι. Από το 8 στο 4,5. Σήμερα, δύο χρόνια μετά τις εκλογές, μετά από εκείνη τη στάση του κόμματος, τι συμπεράσματα βγάζουμε. Και αυτοί που μας ψήφισαν και αυτοί που δεν μας ψήφισαν. Ή αυτοί που μας ψήφισαν ή για κύριους λόγους δεν μας ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Δεν πρέπει να βγάλουν κάποιο συμπεράσματα. Πρέπει να πούν. Έπεσε πουθενά έξω το κόμμα σε αυτά που έλεγε. Δεν έπεσε. Μακάρι να πέφτουν. Μακάρι να κάναμε λάθος. Έπεσε έξω το κόμμα όταν από την πρώτη στιγμή έλεγε ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έπεσε. Τι έλεγε, ότι είναι Ένωση Κεφαλαίων. Όλα αυτά περί δημοκρατίας, περί συμμετοχής, περί ανάπτυξης του λαού κτλ. Είναι το προπέτασμα καπνού για να προχωράει αυτή η λυκοσυμμαχία, την πολιτική της, να ξεζομίσει τους λαούς και της Ευρώπης και της χώρας μας. Δεν νομίζεις ότι αλλού είναι όλος ο λαός. Είναι και εδώ όπως υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε καλά και στις άλλες χώρες υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε καλά. Όπως εδώ μεγαλώνουν οι μάζες που υποφέρουν, που μειώνουν μισθούς, συντάξεις, που αυξάνεται η ενεργία, που δουλεύουν τα τετράωρα, που πληρώνουμε για να βρούμε την υγειά μας. Το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Και στη Γερμανία που λένε ότι έχει ανάπτυξη και μας εκμεταλλεύεται, το κεφάλαιο το γερμανικό μας εκμεταλλεύεται. Όχι ο λαός της Γερμανίας. Εκατομμύρια είναι ανεργικοί. Εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο λαός της Ιταλίας, ο λαός της Ισπανίας, της Γαλλίας, όλο το χώρο. Αλλά σε όλες τις χώρες, όπως και στη δικιά μας, υπάρχει η αστική τάξη, υπάρχει το κεφάλαιο, όπου οφειλείται από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόμμα έβγαλε μια φύσα που λέει να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι έχει αξία να σταθούμε και να πούμε ποια είναι αυτά τα δεσμά. Είναι τίποτα μισήρμα μας έχουν δημένο, με σκηνή, με τριχιά, με χειροπέδες, με κάτι χειρότερο. Μας έχουν διημένος, το λαό δηλαδή, από όλες τις μεριές.
ό,τι αφορά τη ζωή και σήμερα, αλλά και στο μέλλον, τη δικιά μας και των παιδιών μας και των εγγονών μας, την έχουν δέσει σε αντιλαϊκή, αντιδραστική κατεύθυνση, σε κατεύθυνση που θα μεγαλώνει η φτώχεια, που θα μεγαλώνει η εκμετάλλευση, που θα μεγαλώνει ο πλούτος που παίρνει και θα παίρνει όσο θα υπάρχει αυτή η κατάσταση το μεγάλο κεφάλι. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Ευρώπη. Είναι οι συμφωνίες, είναι οι νόμοι που έχει και το σύστημα όλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μέσω των κυβερνήσεων, μέσω της περιφέρειας και μέσω των δήμων κινούνται σε μια τέτοια κατεύθυνση όπου το λαό τον έχουν πραγματικά δεμένο. Μας μιλάμε τώρα τελευταία για τα μνημόνια. Να είμαστε αντιμνημονιακοί και όσοι είμαστε ενάντια στο μνημόνιο είμαστε και υπέρ του λαού. Αφού δεν είναι έτσι. Μνημόνιο 3-4 χρόνια που ήρθε. Η κοινή αγροτική πολιτική σε αγροτική περιοχή. 4 χρόνια έχει. Δεν είναι ένα διαρκές μνημόνιο η κοινή αγροτική πολιτική. Εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα υπήρξε άλλο κόμμα που εναντιώθηκε σε αυτή την πολιτική που ξεκλήριζε κάθε χρόνο 20.000 αγρότες, μικρούς και μεσαίους. Δεν υπήρχε. Ούτε ο συνασπισμός πριν, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ούτε η Νέα Δημοκρατία πριν, ούτε η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ούτε το ΠΑΣΟΚ πριν, ούτε το ΠΑΣΟΚ τώρα, ούτε ο Κουβέλης, η Δημάρ, όταν ήταν στο συνασπισμό, ούτε τώρα που έφτιαξε κόμμα δικό του για να είναι δεκανίκη στο σύστημα, ούτε όλοι αυτοί που τώρα βλέπουν ότι η κρίση τους πήρε σβάρνα, ο λαός τώρα τους πήρε σβάρνα, γιατί αυτοί ψήφισαν όλους τους νόμους και στήριξαν τις πολιτικές που μας οδήγησαν στην κρίση, έφτιαξαν κόμμα. Κόμμα ένας, κόμμα άλλος και όλοι υπηρετούν κάποια συμφέροντα. Γιατί και το κεφάλαιο δεν είναι ενιαίο. Λοιπόν, όλοι αυτοί τώρα θα έρθουν και θα σας πούν στηρίξτε μας να κάνουμε καλύτερη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνει πιο ανθρώπινη, να έχουμε λιγότερο καπιταλισμό, λες και υπάρχει ο λίγο έγκυος, ή θα είναι έγκυος ή δεν θα είναι. Δεν υπάρχει καλός και κακός καπιταλισμός. Υπάρχει καπιταλισμός που υπηρετεί τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, αυτών που έχουν το χρήμα. Και για να κουνουμένουν αυτοί πρέπει κάποιος άλλος να χάνει. Και αυτοί που χάνουν είναι οι εργάτες, είναι οι αγρότες, είναι οι επαγγελματίες, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι νέοι, είναι οι γυναίκες, είναι ο λαός. Όλοι αυτοί λοιπόν τώρα θα παρουσιαστούν, κάθε βράδυ θα τους έχετε στην τηλεόραση, γιατί από εκεί θα γίνει, θα του κάνω τον αγώνα, εμάς δεν μας παρουσιάζουν. Α, αριά και πού, σαν τα σκόρδα. Αλλά άμα είναι και αριά τα σκόρδα δεν γίνονται χουτρά, γι' αυτό έχουμε δύναμη, κρατιέμαστε. Γιατί στηριζόμαστε ακριβώς στο λαό. Γιατί λέμε την αλήθεια. Γιατί λέμε αυτό που πονάει τον καθένα. Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσουμε για να δώσουμε απάντηση σε αυτούς που έρχονται τώρα κλαψουρίζοντας να μας πούνε ότι καλά μας σώσαν 5-6 φορές μέχρι τώρα, θα μας έσωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έσχιζε το μνημόνιο και θα τα καταργούσε όλα, δεν θα αναγνώριζε και το χρέος,
μέχρι που έφτασε μέχρι και σήμερα, έκανα κολοτούμπες πάλι σε όλα τα ζητήματα. Στη φορολογία, στο χρέος, σχετικά με την Ευρωζώνη, σχετικά με την Ευρώπη, αλλά θα την αλλάξουν, λέει. Άμα βγει ο Τσίπρας πρόεδρος εκεί στη θέση του Μπαρόζο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση από λίγο σαρδί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή το ανατρέπεις, ή σηκώνεις και φεύγεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όσο είσαι εκεί, είσαι δεμένος ως χώρα. Ο λαός δεν είναι ως χώρα. Γιατί το μεγάλο κεφάλαιο δεν χάνει από εκεί. Ή αναγνωρίζεις το χρέος και λες καλώς μπήκαν οι φόροι, τα χαράτσια για να πληρωθούν τα χρέη, τα δάνεια που πήραν μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις και συγκύρωσαν να παίρνουν, αλλά να τα δίνουν για το λαό, τα δίνουν για το μεγάλο κεφάλι. Αυτή τα παίρνουν, δεν ξέρω αν από εσάς εδώ ή κανένας χωριανός εδώ ή από το Δήμο ευρύτερα πήρε τίποτα από αυτά τα δάνεια. Προφανώς δεν πήρε. Άρα λοιπόν, ή το αναγνωρίζεις και λες αυτό που κάνει η κυβέρνηση μέσα εκεί για έναν αιώνα πρέπει να πληρώνει ο λαός για να αποπληρωθούν τα δάνεια, ή τους λες κύριε δεν σας χρωστάω τίποτα. Αλλά ποιος θα του πει δεν σας χρωστάω τίποτα? Η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις που πήραν τα δάνεια και τα έδωσαν στο κεφάλαιο, αφού τα πήραν. Αυτό μόνο ο λαός μπορεί να το πει. Και μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να το πει, που εκφράζει ή προσπαθεί να εκφράσει τα συμφέροντα του λαού. Άλλος δεν μπορεί να το πει. Αλλά μπορείς να το πεις αυτό και να είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λες θα παλέψω να την κάνω ανθρώπινη, να κάνω του λύκου αρνή. Δεν γίνεται. Κοροδεύεις τον λόγο. Άρα πρέπει να είσαι και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είσαι έξω από αυτή την λυκοσυμμαχία. Από αυτή τη συμμαχία του κεφαλαίου που κοιτάζει μόνο τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχεις και λαϊκή κυβέρνηση, να έχεις λαϊκή εκκλησία. Ή αν δεν έχεις λαϊκή κυβέρνηση και έξω να είσαι από το ευρώ και έξω να είσαι από την Ευρωζώνη, τα ίδια θα κάνει. Γιατί με άλλο τρόπο θα επιδιώκει να στηρίξει τα συμφέροντα του κεφαλαίου ή των αφεντικών αυτής της κυβέρνησης. Για να υπηρετήσεις τα συμφέροντα του λαού πρέπει να έχεις άλλη κυβέρνηση, να είναι λαϊκή. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε συνέδριο πριν από κάμποσο γύρω, ένα χρόνο πριν. Εκεί επεξεργάστηκε το πρόγραμμά τους στις καινούργιες συνθήκες. Ακόμα πώς θα φτάσουμε και σε αυτή τη λαϊκή κυβέρνηση. Μπορεί να υπάρξει λαϊκή κυβέρνηση και να λύσει τα προβλήματά μας άμα δυο κόμματα, ας πούμε, έστω όπως λένε αριστερά, φτιάξουν κυβέρνηση? Όχι. Λέμε με μεγάλη δύναμη όχι. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ο λαός μέσα από τη συμμαχία εργατών, αγροτών, αυταπασχολούμενων, γυναικών, νεολαίας, όλου του λαού μπορεί πραγματικά να είναι κυρίαρχος. Και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα να παίξει αυτόν τον ρόλο σαν πρωτοπορία της εργατικής τάξης του λαού.
Δέστε. Εδώ έχετε εμπειρία και εσείς, και εγώ συμμετείχα, ο Σπύρος εδώ είναι, ο υποψήφιος δήμαρχος εδώ είναι, που είναι και πρόεδρος στη Ομοσπονδία. Έχουμε αγώνες πολλούς. Όταν κατεβαίναμε μόνοι μας οι αγώτες, μας λέγαν, και τώρα προσπάθησα να το κάνω τελευταία, μπα, οι αγρότες είναι, τα θέλουν όλα δικά τους. Τι θες εσύ με το μαγαζί, καλά είσαι, κουρουμάς. Α, δεν βαράς και καμιά απόδειξη, δεν σε πειράζει και κανένας. Φτιάχνουν συμμαχία οι κυβερνήσεις. Δεν συμφωνολογώ και τόσο πολύ. Αυτά δεν έκανε μέχρι τώρα. Κάτσε. Δεν χρειάζεται να πας και να είσαι δίπλα με το, ή μαζί με τον αγρότη να παλεύεις. Το ίδιο λέγανε σε εμάς, στους αγρότες. Πάλευαν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, αυτοί που κάνουν τη φροντιστήρια, αυτοί που παίρνουν, έχουν το μισθό, έχουν το ένα, έχουν το άλλο, τους κυραντάδες, τους πίσους, τους δείξους, αυτοί μας καταδρασίες και τα παιδιά μας δεν βλέπετε, δεν μπορούν. Και πρέπει να πληρώνουμε και πρέπει να κάνουμε κυριολαθιά μου. Για τα φροντιστήρια, για τις σπουδές, για το ένα και το άλλο. Ούτε εμείς θα είμαστε με αυτούς, ούτε εκείνοι με εμάς. Το ίδιο δεν κάναν με τους γιατρούς. Το ίδιο δεν κάναν με τους υπαλλήλους σε διάφορες υπηρεσίες. Οι υπάλληλοι οι οποίοι παίρνουν το μισθό, σίγουρο δεν δουλεύουν με την πέλθυση έτσι αλλιώς. Και όταν βγαίναμε στον δρόμο, ξεχωριστά ο καθένας, όπως ο λύκος ξεκόβει τα αρνή, μας πνίγαν έναν έναν. Και με το φόβο, και με τον αυταρχισμό, και με τα ΜΑΤ, και με τα δικαστήρια. Αλλά και με την προπαγάνδα. Η προπαγάνδα είναι η πιο ισχυρή. Και από τα δικαστήρια, και από τα ΜΑΤ, είναι η πιο ισχυρή απ' όλα, γιατί δημιουργεί συνείδηση στο μυαλό. Για να αλλάξει συνείδηση είναι πολύ πιο δύσκολο από το ότι είναι πιο εύκολα σπάει ο φόβος και από το δικαστήριο και από τα ΜΑΤ και από οτιδήποτε άλλο. Και πέρυσι και φέτος τι παρατηρήθηκε. Και το λέμε αυτό σαν εμπειρία. Όταν πήγαμε με τα μπλόκα να στήσουμε τον μπλόκο στη Νίκαια, βάλαν τα μάτια μπροστά, μας ρίξαν και δακρυγόνα, ρίξαν και κάποια κουρτιά, δεν μπορέσαμε να ανοιγούμε στον δρόμο. Όχι ότι στόχος ήταν να πάμε εκεί να ανοιγούμε στον δρόμο. Στον δρόμο ήμασταν και το 9 και το 10 και το 8 και το 95 και το 96 και το 97, χρόνια ολόκληρα ήμασταν που είχαμε κλεισμένο τον δρόμο. Δεν ήταν, στόχος ήταν να πάμε να πιέσουμε. Όταν λοιπόν την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή μετά της φτάσαμε εκεί, καλέσαμε συλλαλητήριο και ήρθαν εργάτες, ήρθαν σωματεία, ήρθαν συνταξιούχοι, ήρθαν απλοί άνθρωποι. 6.000 κόσμος ήρθε στην Νίκαια. Τα μαζέψαν όλα από εκεί και λέει πάτε. Γιατί η δύναμη αποκτήθηκε από τη συμμαχία, από την αλληλεγγύη που εξέφρασε ο λαός σε έναν αγώνα όπου τα αιτήματα ήταν και δικά του. Βεβαίως υπήρχαν τα αγροτικά αιτήματα, αλλά ήταν και δικά του. Άρα αυτό το πράγμα αποκτούσε ή το Κομμουνιστικό Κόμμα ενισχύει αυτή την πορεία να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη αυτό το πράγμα. Μεγαλύτερη συνοχή αυτή η συμμαχία. Μονιμότητα. Όταν βγαίνει ο αγρότης, να βγαίνει από κοινού. Με τον εργάτη
με τον υπάλληλο, με τον εργαζόμενο. Για τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, για τα ζητήματα του μεροκάματο, της δουλειάς, της σύνταξης, των φόρων, της κατάσχεσης των σπιτιών. Γιατί, τι παρατηρείτε. Πήγαμε τη Δευτέρα, την Πέμπτη κάναμε σύσκεψη φορέων. Ενώ πέρυσι ήρθαν όλοι. Δεν υπήρξε σωματείο πέρυσι που να μην έρθει. Δεν είχαμε εκλογές όμως πέρυσι. Πέρα από το μικρόφωνο, άπαντες. Εργατικό κέντρο Τρικάλων, εμπορικό σύλλογο, σωματεία άλλα, περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι όλοι, όλοι. Δεν υπήρξε δήμαρχος της Θεσσαλίας πέρυσι να μην ήταν εκεί. Και περνάγαν όλοι το μικρόφωνο και λέγανε, μπράβο Βαγγέλη. Εγώ είμαι νικής σαν πρόεδρος πάλι και τα λοιπά. Μπράβο Βαγγέλη, έχετε καλά αιτήματα φέτος. Μπράβο Βαγγέλη, έχετε καλά αιτήματα, πρέπει να τα πείσω. Μέσπασα στο μπράβο και στο τέλος δεν άντεξα. Και εγώ πήρα το μικρόφωνο και λέω, ακούστε να σου πω. Αυτά τα αιτήματα τα έχουμε 30 χρόνια. Εσείς τώρα πήρατε χαμπάρι. Γιατί τώρα και ο λαός βλέπετε ότι αγανακτεί, στενάζει, σας πιέζει και είστε αναγκασμένοι, θέλετε δεν θέλετε, να έρθετε εδώ και να εκφράσετε την αλληλεγγύη στον αγώνα. Όχι ότι το πιστεύετε, είστε ταγμένοι να υπηρεστήσετε άλλα συμφέροντα. Γιατί συμφωνήσατε με το Καλλικράτη, γιατί συμφωνήσατε με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης. Γιατί εφαρμόζονται πολιτικές που υπηρετούν το κεφάλι. Είστε εσείς δήμαρχοι και περιφερειάρχοι το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Εσείς εργατικά κέντρα εκτός της Λάρισας που ήταν κάθε μέρα εκεί. Γιατί οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ πλειοψηφούν. Συμφωνήσατε σε όλες τις πολιτικές που μειώνουν μισθούς, επιδόματα, συντάξεις, που καταργούν συμβάσεις, που βάλατε τετράωρα, όλα τα συμφώνησε. Και όταν ήταν να κάνω κανένα αγώνα, τον εξαγγέλανε 2 μέρες πριν, για να γίνει μετά από 2 μέρες, για να έχει αποτυχία. Ξέρετε πόσο καιρό το δουλέψαμε για να γίνει αυτό το συναντητήριο, αυτή το μπλόκο της Νίκαιας, από πέρυσι το Φλιβάρι. Οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα τρέχαμε τα συμβούλια, στα χωριά και τα λοιπά, 1 χρόνο κοντά για να φτάσουμε. Δεν γίνεται να εξαγγέλνεις 2 μέρες πριν να απεργία και μετά από 2 μέρες να λες δεν θέλει ο κόσμος να απεργήσει. Άμα δεν φτάσει στον κόσμο να τον ενημερώσεις, όλοι αυτοί λοιπόν φέτος δεν ήρθαν. Κάναμε σύσκεψη, αυτά που σας έλεγα πριν, τα μπράβο και τα λοιπά, ήταν πέρυσι. Φέτος δεν ήρθαν. Μόνο 2 δήμαρχοι ήρθαν. Ο ένας ήρθε την πρώτη μέρα, ο δήμαρχος Παλαμά, και ο άλλος ήρθε την άλλη μέρα, γιατί τον πήρε ένας που θα είναι υποψήφιος και τον λέει ψήφος θες. Εσύ δεν ήρθε στον μπλόκο. Και ήρθε την άλλη μέρα. Ο περιφερειάρχης ήρθε, τέλειωσε η σύσκεψη και ήρθε το μετά από κάνα 2 ώρες και έκανε περαντζάδα εκεί στις σκηνές. Τι δείχνει αυτό. Δείχνει ότι δεν είναι διατεθειμένοι, όσο και αν λένε ότι είναι ανεξάρτητοι. Ακόμη τώρα ανεξάρτητος άλλος, όχι ανεξάρτητος. Βουλευτής ο άλλος του κόμματος και λέει κατηβαίνω ανεξάρτητος. Μα αφού είσαι βουλευτής, δεν ξέρεις κάτι. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ο άλλος του κόμματος του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ή της του ΣΥΡΙΖΑ και λέει κατηβαίνω ανεξάρτητος. Δεν θέλει λούρα αυτός ο άνθρωπος. Λούρα θέλει. Όχι με την τέτοια. Λούρα με τα λόγια. Πώς το λέω. Για, άμα σε τσιτωθεί, θα τσιτωθείς κι εσύ. Αλλά
έτσι χοντρά ψέματα, είμαστε ανεξάρτητοι όλοι. Όχι. Είμαστε εξαρτημένοι από την πολιτική που προσβεύει ο καθένας. Ακριβώς επειδή ήταν δεσμευμένοι και είναι δεσμευμένοι από αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική της κυβέρνησης και σε κεντρικό επίπεδο και στο επίπεδο της διοίκησης, είτε είναι η περιφέρεια είτε είναι η Δήμη, και στο επίπεδο του συνδικαλιστικού κινήματος, είναι δεσμευμένοι από αυτή την πολιτική, γι' αυτό δεν ήρθαν. Και γι' αυτό δεν εκφράζω. Όμως, ο λαός δεν πρέπει να τσιμπήσει. Δεν πρέπει να ξεγελαστεί για να τους δώσει την ψήφο. Ψηφίζοντας είτε τους υποψηφίους, καταρχήν σε επίπεδο ευρωεκλογών. Κουκουέ με νύχια και με δόντια. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μία δύναμη που θα αντιπολιτεύεται, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση σήμερα. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση που θα αντιπολιτεύεται αυτή την πολιτική. Μία δύναμη πολιτική που θα συσπυρώνει πλατιές λαϊκές μάζες στην κατεύθυνση που είπα πριν, της συμμαχίας, της από κοινού αντιμετώπισης αγωνιστικά της κατάστασης που βιώνει ο καθένας χωρί. Άμα πάει όμως μόνος του καθένας, δεν γίνει τίποτα. Θέλει ένας για όλους και όλοι για έναν. Αύριο θα με βγάλουν το σπίτι του πληστηριασμού ή του χωράφου. Κοιτάξτε, ο καπιταλισμός δεν κάνει αστεία. Για να είμαστε καθαροί. Και σπίτια θα καθούν και χωράφια θα καθούν. Καθαρά πράγματα. Ούτε θα γυρίσουμε ποτέ εκεί που ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Να το ξέρετε. Ούτε η σύνταξη, ούτε ο μισθός, ούτε οι συμβάσεις, ούτε οι αγρότες, ούτε οι εργάτες, κανένας. Και τα παιδιά μας θα ζήσουν σε μια κόλαση. Πραγματικά. Σε μια ζούγκλα. Όπου θα πηγαίνουν για 200 και για 300 ευρώ να δουλεύουν. Αυτό δεν το λέμε ούτε να φοβήσουμε κανένα, ούτε τίποτα. Το λέμε να προειδοποιήσουμε. Εάν δεν είμαστε όλοι μαζί, θα έρθουν να με πάρουν το σπίτι μετά. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω. Δεν είναι ότι τα έφαγα. Δεν είναι ότι πήγα στα μπουζούκια. Σε κάποιο χωριό υπάρχει κανένα τέτοιο. Δεν λέμε. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Υπάρχει. Αλλά όλοι τα φάγαμε στα μπουζούκια, στα χαρτιά και στις γυναίκες. Δεν είναι έτσι. Μας τα φάγανε. Γιατί μπαίναμε μέσα. Με το μαγαζί, με το χωράφι. Μία το σκλίκ, το βαμβάκι, μία η χαμηλή τιμή, μία το καλαμπόκι 14 λεπτά, το στέρι 12, το λίπασμα, το φάρμακο, το μηχάνημα και το στα ωράλια. Η ζωή ακρίβηνε μαζί με την κρίση. Μας τα αυξήσαν όλα, οι φόροι μεγάλωσαν. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα. Εάν πάμε όλοι μαζί θα το γλιτώσουμε. Εάν πάω μόνος και πολυβόλο να πάρω, δεν θα το γλιτώσω. Λέω το δικό του σπίτι, δεν λέω για κανέναν. Και αυτό, μπορεί να συμβεί σε μένα, μπορεί να συμβεί στο παιδί, μπορεί να συμβεί στο γείτονα, στο ξάδερφο, στο συνάδελφο. Και όταν θα συμβεί σε εκείνο, θα έρθει και σε μένα. Δεν σημαίνει ότι εγώ θα τη γλιτώσω. Ή αυτοί που λένε, υπάρχουν και κάποιοι που λένε, άμα ρε, κάτι θα κάνουν και για μας, δεν θα κάνουν τίποτα. Ξέρεις από πότε το ακούμε αυτό, και εσείς θα ακούτε. Δεν θα μας αφήσουν τίποτα. Τώρα θα μας αφήσουν. Μας άφησαν ήδη. Είναι η τελειωμένη κρίση. Δεν δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα στο μεγάλο κεφάλαιο να δώσει έστω και κουκαλάκια. Αυτό παλιότερα πέραμε και στο κανένα σαραντάρι στο μπαμπάκι. Κανένα επίδομα, κανένα εργαζόμενο κτλ. Τέλος αυτά. Αυτά τέλος, τέλειωσαν.
Τώρα, ακόμα και το τελευταίο ευρώ που θα έχει ο καθένας θα κοιτάξουν πώς θα το πάρουν για να σώσουν το μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί βρίσκεται η υπόθεση, εκεί είναι τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ισχυρό κουκουέ σημαίνει οργάνωση, συσπήρωση, πιο γρήγορα βήματα αλλαγών και στο επίπεδο της κοινωνίας, της συνείδησης, της οργάνωσης, της πάλης, συντονισμένα, για να αποκρούσουμε, αλλά και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία δικαιούμαστε για να επιβιώσουμε, αλλά και σε μια πορεία ανατροπών ο λαός θα έρθει, αυτός θα έρθει στην εξουσία για να μπορεί πραγματικά ό,τι παράγει να το κάνει ο ίδιος κομμάτο προς όφελος δικός του και της κοινωνίας. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα από την ίδια την εμπειρία που έχει ο καθένας δείχνει και κάτι ακόμα. Τώρα εδώ βλέπω είμαστε και λίγο μεγαλώδης κοινωνία. Είναι και νέα, αλλά που σημαίνει ότι έχουμε εμπειρία. Όταν το κομμουνιστικό κόμμα ανέβηνε εκλογικά, δεν λέω ότι με τις εκλογές θα κάνεις έναν άνθρωπο. Δεν γίνεται έναν άνθρωπο με τις εκλογές. Καθαρά πρόβλημα. Άμα ήξεραν αυτοί ότι θα ανατραπούν από τις εκλογές, δεν θα τις έκαναν ποτέ. Όμως, αυτό θα γίνει μόνο με την οργάνωση του λαού να τους ανατρέψουν. Αυτό δεν το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Τι σημαίνει ισχυρό κουκουέ, ισχυρό συνδικάτο. Μεγάλη δύναμη στην περιφέρεια, στους δήμους. Παρέμβαση για κάθε ζήτημα. Τι σημαίνει αδύνατο κουκουέ, στα παίρνουν εύκολα πίσω όλα ό,τι κέρδισες. Κατέφυγε το κουκουέ στο 40%, φέρτο και τούτο, φέρτο και εκείνο, φέρτο και τ' άλλο. Τι σημαίνει, τι κατακτήσεις και προλογίες για τούμπανα. Όλα πίσω. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο τώρα. Άρα, έστω και σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας, το ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα σημαίνει ισχυρό κίνημα. Και για το σήμερα. Και αυτό που μας λένε, ότι το κουκουέ ενδιαφέρεται μόνο για τον σοσιαλισμό και πότε θα έρθει ο σοσιαλισμός στη δευτέρα παρουσία. Λοιπόν, με αυτή την πολιτική ούτε στην τρίτη παρουσία δεν πρόκειται να δει άσπημερα ο λαός. Αλλά το κουκουέ παλεύει και για το σήμερα, αλλά και για την προοπτική. Τα αιτήματα που είχαν οι αγρότες και τα στήριξη, μόνο το κουκουέ έρθει εκεί. Δεν ήρθε ούτε Τσίπρας φέτος, ούτε Καμένος, ούτε ανακοίνωση δεν έβγαλε κεντρική ο ΣΥΡΙΖΑ που να στηρίζει τους αγώνες. Μόνο το κουκουέ έρθει. Ήταν αιτήματα που δεν υλοποιούνταν σήμερα, ήταν αιτήματα για το σήμερα, δεν ήταν αιτήματα για τον σοσιαλισμό. Αυτά τα αιτήματα που έλεγαν οι αγρότες εκεί, δεν ήταν τα αιτήματα αυτά που λέει το κουκουέ ότι πρέπει να γίνουν στον σοσιαλισμό. Άλλα πράγματα λέει το κουκουέ και άλλη πολιτική έχει. Πιστεύει ότι θα λύσει το αγροτικό πρόβλημα και συνολικά το πρόβλημα του λαού στον σοσιαλισμό. Άρα λοιπόν, ισχυρό κουκουέ σημαίνει και διεκδίκηση για το σήμερα. Και επειδή η κατάσταση είναι τέτοια και που ο καθένας μας που όλοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα λέμε αύριο, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αύριο. Να μην με κυνηγάει η χωρία, να μην κυνηγάει το ένα, να μην μειώνεται συνεχώς ο μισθός, να μην μειώνεται η σύνταξη, να μπορώ να ζήσω, να μπορώ να τα φέρω βόλτα κτλ. Και αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί αύριο. Να φύγουν και όποιος έρθει. Αυτό δεν λέει ο κόσμος. Ή κάνω λάθος. Έτσι. Και ακούς. Να φύγουν οι λοποδίτες, να φύγουν οι 300, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Όμως
και στην Ουκρανία έλεγα να φύγουν. Αλλά ποιοι ήρθαν? Η Χρυσή Αυγή ήρθε στην Ουκρανία τώρα. Αυτοί που στην Ουκρανία που είχαν τα όπλα και κάναν όλη τη φασαρία μπροστά από όλους, πέρα από το ότι οι μεν πάλι βάλε να είναι με τη Ρωσία ή άλλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάλεγαν ποιο θα έχουν αφεντικό, ότι αυτό του λέω να απόξω. Ενώ έπρεπε οι ίδιοι οι εργάτες και ο λαός να πει ότι στο δυο τη μάνα και ένας και άλλος, εγώ να είμαι αφεντικό. Όμως σε αυτή την προσπάθεια που έγινε, που τη στήριξε και η Αμερική και η Ευρώπη, μπροστά ήταν τα SS και η Χιτλερική που ήταν μαζί με τον Χίτλερ ενάντια στον Κόκκινο Στρατό, δηλαδή η Χρυσαυγή της Ουκρανίας ήταν μπροστά. Αυτό που λέει δεξιόκομμα, όπως το λέμε κάπως. Με σύμβολα τον SS, με τον Χίτλερ, σε σημαίες και τα λοιπά. Και δεν έχουν... Τέτοια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη Χρυσή Αυγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεφάλαιο δηλαδή. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, και το ελληνικό κεφάλαιο δεν έφτιαξε. Για να παίξει αυτό το ρόλο. Τέτοιες αλλαγές θέλουν. Ή να έρθει κάποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ, και με κάποιος άλλος, με τον Καμένο να φτιάξει κυβέρνηση και να κάνει τα ίδια πράγματα. Με άλλο τρόπο. Αυτό θέλουμε. Γιατί αυτό το κρύβουν. Μπροστά στην πίεση που δέχεται ο καθένας ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα για να αλλάξουν αύριο, δεν πιστεύει κανένας ότι και εμείς λέμε ότι ψηφίστε μας να γίνουμε κυβέρνηση, 4%. Αλλά βγαίνουν αυτοί και λέει ψηφίστε μας να αλλάξουμε τα πράγματα. Σε ποια κατεύθυνση είδαμε επί δύο χρόνια εκεί που ήταν ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στο Ευρώ, τούμπα μέχρι προχτές που είπαν ότι λίγα πληρώνουμε φόρο. Αυτά δεν είπε ο Σταθάκης. Άρα λοιπόν να μην ξαναπέσουμε πάλι στην παγίδα όπως έπεσε ο λαός επί Πασόκ. Τώρα να ζήσουμε άλλα 30 χρόνια για να καταλάβουμε ότι το παλιό Πασόκ ότι κάνουμε τα ίδια πράγματα, δεν ζήνουμε. Τώρα εγώ είμαι 60, θα ζήσω η ίδια και η 90 να είμαι, τότε δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε να φάω, ούτε να πιω. Άρα λοιπόν, η ίδια η ζωή δεν πρέπει να μας προβληματίσει. Πρέπει να μας προβληματίσει. Για να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει ο καθένας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 3 χρόνια τώρα περιφερειακός σύμβουλος. Θυμάστε, είχαν πει θα γίνουν πράγματα και θαύματα με τις περιφέρειες, με τα ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ ξέρετε τι είναι. Τα κοινωτικά πλαίσια στήριξη, τα θυμάστε παλιότερα. Ακριβώς αυτό είναι. Απλά το άλλαξαν όνομα. Είναι το τέταρτο αυτό. Το ΕΣΠΑ αυτό. Ξέρουμε, αλλά μόνο ότι το κοινωτικό πλαίσιο στήριξης αυτό είναι το τέταρτο και είναι ακριβώς, προβλέπει ακριβώς τα ίδια που γίνανε και με τα προηγούμενα 3. Στους εργολάβους τα λεφτά, στους δρόμους τα λεφτά, καμία υποδομή που να βοηθάει το λαό. Εμείς προτείναμε, μια που είναι τώρα πρόσφατος ο σεισμός, να γίνει αντισεισμική θωράκιση με τα λεφτά αυτά το κτηρίου. Νοσοκομεία, σχολεία, μεγάλα τσικροτήματα που μένει κόσμος κτλ. Και να δουλέψουν. Να δουλέψει και ο κόσμος και να είναι στάθηκε ασφαλής σε ένα σεισμό.
να απαντάει στην καρμή τίποτα. Λέει αυτό να το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσουμε λεφτά να γίνει ο χειρός. Ας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ιδιώτες να τα κρυμίσουν τα έργα. Και ένας χοντρός εδώ που έχει, πώς λέγεται. Χοντρός. Ένας εδώ που ΣΥΡΙΖΑ που έχει. Ναι. Για όχι λένε να τα κρυμίσουμε λέει. Δεν χρειάζεται ο χειρός. Γιατί λένε δεν χρειάζεται ο χειρός. Γιατί δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή αγροτική πολιτική προβλέπει μείωση των καλλιεργειών ιδιαίτερα στο Λαμπάκι. Η κοινή αγροτική πολιτική και τα σχέδια διαχείρισης του νερού με κοινωτική οδηγία, ένα από τα δεσμά που λέγαμε πριν, να, αυτός σε δένει αυτή η οδηγία. Και λέει, η κυβέρνηση αφού το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν μπορώ να κάνω ερωτικά, πρέπει να το εφαρμόσω. Τι προβλέπει αυτή η οδηγία, η ιδιωτικοποίηση των νερών. Το νερό που περνάει εδώ από το ποτάμι, το νερό που πίνεται, η ιδέα που κάνει, πώς λένε, τους βόθρους και τα λοιπά, αυτά θα πάρουν όλα στους ιδιώτες και θα πληρώνουμε που μόλις θα έχετε εδώ στην περιοχή, βάλατε ρολαία. Να βάλετε. Άμα θα σας πιάσουν τώρα, εκεί 20% μείωση της συνήθειας. Τι σημαίνει ρολόι στην Πομόνα, γιατί παίρνει το ρολόι στην Πομόνα. Α, καλά, καταλαβαίνω, να βάλετε. Γιατί μπορεί να είναι ρά στην περιοχή, να είναι λίγα, να είναι υποβαρημένα. Το ρολόι γιατί πήγε. Γιατί θα έρθει ο Μπούτας, από τη Γαλλία ή από τη μεγάλη εταιρεία και θα πάρει τα νερά και θα έχει το ρολόι να μετράει για να πληρώνει. Το νερό που θα πέρασε από κάτω. Το ίδιο θα γίνει και το νερό από το ποτάμι. Το ίδιο θα γίνει. Δηλαδή αυτή η οδηγία προβλέπει εκτός το ότι θα έρθουν, να έρθουν λίγα νερά αν γίνουν τα έργα του χειρού που ΣΥΡΙΖΑ λέει να το κρυμίσουμε να μην έρθουν. Εκτός το ότι προβλέπει να κλείσουν πολλές πομόνες στη Θεσσαλία οι ιδρύσεις και να βγουν άλλες 300.000 στρέμματα από ποτιστικά ξηρικά. Αυτό ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο αγοραστός που βγαίνει κάθε μέρα και μια φωτογραφία. Κάθε μέρα έχει μια φωτογραφία στις εφημερίδες. Για τον άσφαλτο που έριξε εδώ, για το γυφυράκι που έγινε παρακεί, τέτοια θα γίνουν. Τι να κάνει με τον Μιχαλάκη εδώ πάνω, πλάτς, βγάζει μια φωτογραφία. Έρχεται στην Καρδίτσα με τον Τζάκο, πλάτς, μια φωτογραφία. Πάει στη Λάρισα, πάει στον Βόλο, α, όλο κάτι γίνεται και κάτι αυτό, κάθε μέρα έχει φωτογραφία στο... Εδώ είπε να γίνει ιδιωτικό το νερό. Δεν είπε να μην γίνει. Εμείς ψηφίσαμε κατά, όχι μόνο ψηφίσαμε. Το κόμμα έκανε η μερίδα, έφερε ειδικούς για να αποδείξουν. Μέσα η ενημέρωση έδειξαν τρία διπτρόλεπτα. Οι ομοσπονδίες, Καρδίτσα, ας πούμε, εγώ πρόεδρος, εδώ στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, κάναμε οι μερίδες και αναδείξαμε το ζήτημα. Να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο το τι έρχεται. Δεν ήρθαν ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι περιφερειάρχοι, ο περιφερειάρχης και οι αντιπεριφερειάρχες. Γιατί ήταν υπέρ του να γίνει το νερό να πάει να γίνει ιδιωτικό. Άρα λοιπόν οι πολιτικές και τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται και εφαρμόζονται εδώ κάτω. Το κλείσιμο των δομών στους Δήμους που πρέπει να πληρώσεις για παιδικό σταθμό που κλείνουν, που απολύουν, που πρέπει να πληρώσεις ανταποδητικά τέλη όλο και περισσότερα για να έχεις τη λάμπα, φως, να έχεις φως στον δρόμο. Αυτά συνεχώς αυξάνουν τα τέλη και για το νερό και τα λοιπά. Αυτά είναι με πολιτικές που έρχονται από πάνω. 60% μειώθηκαν
η πόλη στην τοπική διοίκηση. Δεν έβγαλε άκρα κανένας. Όχι μόνο δεν έβγαλε. Αλλά ακούς τώρα ιδιαίτερα αυτούς που σου κάνουν τα πρωινά. Τώρα κάτι, η Νέα Δημοκρατία έχει δίδυμο. Γίνεται δίδυμο. Σε κάθε δήμο έχει δυο υποψήφιοι. Αυτό είναι κόλπο. Δεν ξέρω στα Τρίκαλα τώρα τι θα κάνει. Αν θα κατηβεί άλλος, αν θα κατηβάσει στα Τρίκαλα. Και στη Λάρισα έχει δύο-τρεις και στην Αθήνα έχει δυο. Παντού έχει δυο. Αυτοί από τους αγούς κάθε πρωί, ιδιαίτερα όσοι κάναν δήμαρχοι, υπερηφανεύονται ότι εγώ διοίκησα τον Δήμο και μείωσα τα λειτουργικά έξοδα και τα λειτουργικά έξοδα παρόλο το ότι με κόψαν το 60% από τους κεντρικούς πόρους. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε να σηκώσω το λαό ενάντια σε αυτή την πολιτική, γιατί τελικά αποβαίνει βάρος του λαού, για να μην γίνουν αυτές οι περικοπές, έρχεται και το παίρνει και το παρουσιάζει ως αδραγάθημα και θέλει και να επιβραβευτεί, να το ψηφίσουμε κιόλα, γιατί δέχτηκε να κοπούν οι πόροι από την τοπική διοίκηση για να υπάρξουν αυτά τα προβλήματα που βιώνουν. Δρόμοι γίνονται. Είδατε να συντηρηθεί κανένα δρόμο. Πιάνουν δρόμο, άρα πιάνουν το αυτοκίνητο. Είδατε να συντηρηθεί τίποτα. Δεν υπάρχει καμία συντήρηση. Πώς θα συντηρηθεί. Για να συντηρηθεί πρέπει να πληρώσει ο λαός. Πρέπει να αυξηθούν τα τέλη. Καταλάβατε τώρα ότι πώς συνδέεται, γι' αυτό λέει το ΚΚΕ παντού και σε ευρωεκλογές και τους υποψηφίους που στηρίζει με τη λαϊκή συσπήρωση εδώ στην περιφέρεια και στους δήμους. Γιατί από πάνω μέχρι κάτω είναι δεμένα αυτά, τα περνάει μία κόκκινη κρουστή και κατηγάζουν από πάνω μέχρι κάτω. Εγώ έκανα και βουλευτής. Όταν έλεγα στη Βουλή, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα που πάτε να κάνετε, θα επιφέρει εκείνο, τα όλο στο λόγο και το λοιπό. Και έρχεται ο Υπουργός και έλεγε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχόμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτά είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, να φτιάξουμε κανένα έργο, να διευκολύνουμε τον κόσμο. Να μπορεί να μειωθεί το κόστος της παραγωγής του αγρότης, να υπάρχουν άλλες δομές που να μπορεί ο κόσμος, ο λαϊκός άνθρωπος να υποφέρει, που υποφέρει να ανακουφιστεί κάπως και να εναντιωθούμε στους φόρους, στα χαράτσια, σε αυτή την πολιτική. Αλλά αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πρόγραμμα είναι εκείνο το πρόγραμμα. Σήμερα και τελειώνω αυτό, θα σκόρασα. Διάβαζα ότι έλεγε για την ηλεκτροδότηση του τρένου του σιδηρόδρομου Λάρισα Βόλου. Ο αγοραστός. Ναι, ένα πρόγραμμα του Τζέσικα και τα λοιπά. Α. Διάβαζα και παραδίπλα ότι απεργούν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο για να μην ιδιωτικοποιηθεί. Δηλαδή, θα γίνει το έργο για να έρθει ο Αμερικάνος, ο Γάλλος, ο Ρώσος, ο Κινέζος να πάρει έτοιμο το σιδηρόδρομο. Δηλαδή, να! Πώς είναι ο ρόλος της τοπικής διοίκησης, με ποιο τρόπο εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί προφανώς, να του πάρει το σιδηρόδρομο κανένα συνεργάτης. Αυτοί που δουλεύουν ή αυτοί που πάνε να δουλέψουν, θα δουλεύουν με 300-400 ευρώ. Το εισιτήριο όμως, στα ύψη. Είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς
η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της κυβέρνησης, μέσω της περιφέρειας και των Δήμων, δίνουν χρήματα και εφαρμόζουν πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Εντάξει, τη μία της, λέει η μία από εδώ η εφημερίδα ηλεκτροδότηση και απ' την άλλη απεργία, γιατί προβλέπει η έκθεση του ΟΣΑ και τα λοιπά, τα ξέρετε εδώ, ότι πρέπει να ειδικοποιηθεί ξυδρόλογος. Πολλά παραδείγματα έχουμε καθένας. Ένα πράγμα και τελειώνω. Αυτά που λέω εγώ, αυτά που ξέρετε εσείς, πρέπει να τα μάθει κι άλλος ο κόσμος. Αν δεν τα μάθει άλλος ο κόσμος και τα ξέρουμε μόνο εμείς που είμαστε εδώ ή τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας μόνο, δεν γίνει τίποτα. Πόσο καλός και είναι πολύ καλός ο Αποστόλος, ο Δημοξίδιος που θα στηρίξουμε εδώ, στους αγώνες, καλός είναι ο Μπούτας, Άγιος, χρυσό παιδί, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πού να φτάσει όμως. Εδώ πρέπει να προωθείτε εσείς οι ίδιοι. Εδώ στην περιοχή σου, χωριό του καθένας. Έτσι τους ώστε να πείσουμε τον κόσμο με τα επιχειρήματα ότι πρέπει να ψηφίσει ΚΚΕ παντού. Και στην Ευρωβουλή και στην περιφέρεια και στο Δήμο Χαρακαδόνα. Σας ευχαριστώ.